Αλλά η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά η ίδια, τουλάχιστον όπως εμείς την καταγράφουμε, αλλά φαίνεται λανθασμένα την καταγράφουμε στο Αρκαλοχώρι. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αυτά που απάντησε ο κύριος Τριαντόπουλος στον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, και στην ερώτηση την οποία είχε ο βουλευτής καταθέσει, είχε υποβάλει αναφορικά με επικαιρή ερώτηση, αναφορικά με τα τεκτενόμενα στο Αρκαλοχώρι, ό,τι πάει πίσω κλπ. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από τις φυσικές καταστροφές και την κρατική αερογή, ήρθε να μας βάλει τα γυαλιά και μας είπε ότι κάνουμε λάθος με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει. Κύριε Γκαντάτσιο, κάνετε λάθος, κάνουμε λάθος, γίνεται λάθος από όλους ενδεχόμενα η μετάφραση των προσπαθειών που έχει γίνει μέχρι στιγμής, και από τη στιγμή που όλο και μιλάμε και λέμε για σύσταση φακέλων, 8.000 υποσύσταση φάκελοι, 2.000 που έχουν κατατεθεί, 29 οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν εγκριθεί κλπ. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πιο προσεκτικοί. Έχετε και εσείς τη δικιά σας την ευθύνη, γίνει μεγάλη η ευθύνη σας, και κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει βγει να μιλήσει και για το ιδιοκτησιακό και τα μπερδέματα τα οποία υπάρχουν και για όλα τα οποία έχετε ενισχυθεί οι σεισμοπαθείς, οι πληγέντες στην περιοχή. Αυτά απαντά ο κύριος Τριαντόπουλος. Πρέπει τώρα εσείς να μας πείτε, μέσα από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Τριαντόπουλο, στη συνέχεια θα ακούσουμε σαφέστατα αυτά τα οποία λέει στον κύριο Συντιχάκη και στην πρωτολογία του και στη δευτερολογία του ο κύριος Τριαντόπουλος, για να μην νομίζετε ότι τα λέω τζάμπα και βερεσέ όλα αυτά, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις και από εσάς. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Κυρία Βουλγεράκη, είμαστε όντως 2 χρόνια μετά το σεισμό. Θα επισημάνω όμως κάποια πράγματα που δεν ξέρω κατά πόσο έρχονται σε αντίθεση με αυτά που τόσο καιρό φωνάζουμε και εμείς και το ΤΕΕ και άλλοι φορείς. Για παράδειγμα, ένα θετικό που εντόπισα χθες είναι ότι έχουμε πάρει ένα έτος παράθεσης για την κατάσταση των φακέλων. Το δεύτερο θετικό είναι αυτό που φωνάζαμε από την αρχή, τη στελέχωση του τμήματος του ΤΑΕΦΚ. Ήταν κάτι, ένα από τα πρώτα αιτήματα. Ένα τρίτο που φωνάζαμε και το επισήμανε χθες ο κ. Τριαντόπουλος είναι ότι οι κατεδαφίσεις δεν προχωρούν. Δεν ήμασταν ψεύτες λοιπόν. Από τα 800 περίπου κτίρια που έπρεπε να κατεδαφιστούν, έχουν κατεδαφιστεί 96. Το φωνάζαμε. Όπως επίσης φωνάζαμε και για τα κενά της αρρωγής. Το οποίο άκουσα χθες με χαρά ότι θα υπάρχουν βελτιώσεις που τις περιμένουμε βέβαια από το Φεβρουάριο. Είναι οι βελτιώσεις που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι στο σωστό δρόμο και στη σωστή κατεύθυνση και θα αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών. Σε τίποτα λοιπόν δεν είμαστε εκτός, σε τίποτα λοιπόν δεν είμαστε άδικοι, σε τίποτα λοιπόν δεν φωνάζαμε τόσο καιρό ούτε εμείς, ούτε το ΤΕΕ, ούτε οι άλλοι φορείς άδικα. Οπότε περιμένουμε να δούμε αυτές τις βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις θα είναι στην απλοποίηση των διαδικασιών. Αυτό που τόσο καιρό κολλεί τη διαδικασία, κυρία Βουλγεράκη, κανείς δεν θέλει να μείνει σε οικίσκους. Κανείς δεν θέλει να μείνει μακριά από το σπίτι του, κανείς δεν θέλει να μείνει κάτω από 4 λαμαρίνες. Έτσι είναι τα πράγματα. Θέλουμε τα σπίτια μας να φτιαχτούν. Θέλουμε να ξαναγυρίσουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Αν λοιπόν η πολιτεία ψάχνει να βρίσκει συνεχώς μικρούς ή μεγάλους αποδιοπομπαίους τράγους, αυτό εμάς δεν μας ικανοποιεί. Μα εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπούμε γρήγορα σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Μα εδώ μάθαμε χθες και ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποιεί έλεγχο για την αξιοποίηση των οικισκών στο Αρκαλοχώρι. Παραπροχθές ακούγαμε από τον Δήμαρχο, τον Μανώλη το Φραγκάκη, ότι κινδυνεύει να πάει και με παράβαση καθήκοντος, γιατί υπάρχουν, λέει, και εκείνοι οι καλοθελητές για εσάς τους ενοικιαστές, όλους τους ενοικιαστές του Αρκαλοχωρίου, οι οποίοι μπήκαν σε οικίσκους οι οποίοι δεν το δικαιούταν, έπρεπε να πάνε μόνο οι ιδιοκτήτες. Ο σεισμός δηλαδή κάνει και διακρίσεις, θέλουμε να πούμε, ανάμεσα σε αυτούς που έχουν σπίτι και σε αυτούς που νοικιάζουν σπίτι. Δεν είναι το ίδιο πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ο ένας με τον άλλον. Αυτό θέλουν να μας πούνε. Κυρία Βουλγεράκη, ο σεισμός δεν κάνει διακρίσεις, όπως και η φωτιά δεν κάνει διακρίσεις, όπως και η πλημμύρα δεν κάνει διακρίσεις. Αυτό
που έγινε προχτές με την επίδοση των εξώσεων και των υλοποιητηρίων στους σεισμόπληκτους, έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει 21, το 2021, 24 του Μάρτη, όπου ζητούσαν από τους πυρόπληκτους της Μάνδρας, Αττικής, στο Μάτι δηλαδή, να αποχωρήσουν από τα κάη του Αγίου Ανδρέα, από τις στρατιωτικές μονάδες. Μάλιστα, 24 του Μάρτη είχαν επιδοθεί τα επαιτειακά και έτσι, τα ειδοποιητήρια, και τους υποχρέωναν να φύγουν μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή. Έχει ξαναγίνει και στο πιο πρόσφατο μέλλον, σήμερα, προχτές, 19 του Οκτώβρη, επιδόθηκαν ειδοποιητήρια στα μεγάλα καλύβια Τρικάλων. Από πού? Τους ζητάνε λοιπόν να φύγουν από τα ξενοδοχεία που φιλοξενούνται οι πλημμυροπαθείς. Έχει ξαναγίνει. Τη Λάρισα, πάλι από τους πλημμυροπαθείς, από τις εργατικές οικίες Γιάννουλη, τις παλιές και τις καινούργιες εργατικές κατοικίες, όπου και εκεί η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Λάρισας τους είπε να αποχωρήσουν από τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στην Αρκαλοχώρη. Δεν μένουμε λοιπόν μόνο σε εμάς. Αυτό το κάνουμε καιρό τώρα. Το πρόβλημα είναι γενικής φύσεως και η πολιτεία οφείλει να δείχνει ένα πρόσωπο κοινωνικό. Αυτό θέλουμε. Το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτείας. Κοινωνικό πρόσωπο στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Να δοθεί ένα δείκτη προστασίας για τους σεισμόπληκτους, για τους πλημμυροπαθείς και για τους πυρόπληκτους. Δεν ζητάμε μόνο για μας κάτι. Δεν έχει δοθεί ούτε σε εμάς, ούτε και στη Θεσσαλία. Τα ίδια που έχουμε εμείς και που βιώνουμε εμείς, λυπάμαι, αλλά θα τα δούμε και εκεί. Και το λυπηρό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ναι, μόνο ο κ. Στεραντόπουλος έχει κατέβει 10, 20, 30 φορές, όσους έχει κατέβει, και όντως έχει κατέβει, όμως εκεί οι συντοπίτες του θα το χτυπάνε τη δική του πόρτα. Γιατί τα προβλήματα δεν θα είναι μία φορά στο τόσο που θα κατεβαίνει, αλλά συνέχεια θα το επισημαίνουν. Γίνονται δεσμεύσεις λογαριασμών, όπως Αρκαλοχώρη. Ναι, γίνονται. Γίνονται πληστηριασμοί. Ναι, γίνονται. Γιατί τελειώνει το εξάμηνο. Δεν δίνουν το 20% άτοκο δανείο οι τράπεζες. Ναι, δεν το δίνουν όπως δεν το δίνουν και στα Αρκαλοχώρη. Δεν φωνάζουμε λοιπόν για κάποια πράγματα παράλογα. Δεν υπάρχει στελέχωση προσωπικού στη Θεσσαλία. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί τους παίρνουν από τα Αρκαλοχώρη. Δεν δίνεται επιδότηση νοικίου στα Αρκαλοχώρη. Δεν δίνεται και στη Θεσσαλία. Συνεπώς τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο την περιοχή μας. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με κανέναν από την πολιτεία, ούτε με τους προηγούμενους, ούτε με τους νέους που έχουν αναλάβει τα ενία. Όμως αυτό που μας καίει είναι η επίλυση των προβλημάτων. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα δύο χρόνια μετά και να λέμε ότι έχουμε 600 μαθητές στα σχολεία. Να μιλάμε για ανοιχτό σχολείο και το μόνο θετικό στην καινούργια εξέλιξη είναι ένας διαδραστικός πίνακας πάνω σε κοντέινερ. Δεν είναι πράγματα αυτά, κυρία Ρουγκεράκη. Στο 2023. Μάλιστα. Φάκελοι σε κρεμότητα. Ευθύνεστε εσείς. Κανείς δεν έχει μιλήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κληρονομικό καθεστώς των σπιτιών. Αυτά λέει δεν τα αναφέρετε, δεν τα αγγίζετε, αλλά έρχεστε εδώ και δημιουργείτε πρόβλημα. Πληγέντα κτίρια. Έχουν υποβληθεί 2.428 αιτήσεις για την έκδοση άδειας επισκευής. Έχουν εκδοθεί 38. Οι υπόλοιποι φάκελοι επισκευής των πληγέντων παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα. Έχουμε στείλει εμείς επιστολές και ζητάμε να έρθετε να μας συμπληρώσετε τους φακέλους. Αλλά δυστυχώς οι φάκελοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι φάκελοι δεν ήρθατε να μας δώσετε τους φακέλους. Σας έχουμε βάλει 66 εκατομμύρια ευρώ για αποζημίωση οικοσυσκευής, για πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, για αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και εσείς λέτε ότι τα χρήματα αυτά παραμένουν μέσα στα ταμεία των τραπεζών ακόμα ανεκμετάλλευτα. Πώς δικαιολογούνται όλα αυτά? Θέλω ακόμα μια απάντηση από εσάς, κύριε Γκαντάτσιο, γιατί λέτε εσείς δύο χρόνια, αλλά σας απαντάει ο κύριος Τριαντόπουλος. Θα απαντήσουμε και εμείς. Όντως τα χρήματα είναι στα αποθηματικά των τραπεζών. Και ποιος είπε ότι δεν μιλήσαμε εμείς για το διοικητικό? Την ίδια περίοδο, την ίδια μέρα μάλιστα που είχε έρθει με τους δύο δημάρχους που προανέφερε ο κύριος Θεαντόπουλος, είχαμε επισημάνει το θέμα του ιδιοκτησιακού. Είχαμε τονίσει ότι ναι, μπορεί να υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακού όπως υπάρχει και σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Αλλά δεν μπορεί το 90% να αφορά τέτοιες περιπτώσεις. Κατατέθηκαν 2.428 φάκελοι, πήραν έγκριση 38. Δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν όλοι ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ένα αυτό. Και δεύτερον, ιδιοκτησιακό καθεστώς, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν ούτε τα σχολεία, ούτε η ΝΑΗ, ούτε κάποια δημόσια κτίρια που ανήκουν και έχουν παραχωρηθεί σε πολιτιστικούς συλλόγους. Αυτά έχουν επιδιορθωθεί. Δεν υπάρχει κληρονομικό καθεστώς, ούτε εκκρεμότητες ιδιοκτησιακές. Κι όμως και αυτά, 25 ΝΑΗ είναι σε εκκρεμότητα με τις αίθουσες τους. Κάποια κτίρια πολιτιστικών συλλόγων, τρία σχολεία. Δεν έχουν προχωρήσει λοιπόν ούτε αυτά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είχαμε επισημάνει στην ίδια σύσκεψη που αναφέρει ο κ. Τυραντόπουλος με τους δύο δημάρχους ότι θα μπορούσε προσωρινά, για να μην υπάρχουν όμοιροι ιδιοκτησιακού καθεστώτος όσοι είναι αυτοί, να ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθείται στο εθνικό κτηματολόγιο. Κτηματολόγιο στην περιοχή μας έχει γίνει. Θα μπορούσε λοιπόν με βάση εκείνα τα πρότυπα να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες μέχρι να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ικανοποιηθούν και να τελεσορίσουν όλες οι διαδικασίες. Αυτές τις πράξεις που εκκρεμούν από τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν να περιμένουμε από το 2021 μέχρι το 2023 να λυθούν όλα αυτά τα θέματα? Ιδάλλως με πονηρεύει και μου λέει δεν θα λυθούν ποτέ αυτά, άρα δεν θα λυθούν και όλα τα άλλα που ζητάτε. Συνεπώς μείνετε χωρίς ιδιοκτησιακό καθεστώς, αφού δεν είναι λυμένο, και θα παραμείνει η περιοχή ως έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτά τα πρώτα βάσει των όσων είπε ο κύριος Τριαντόπουλος για το λόγο το αληθές και αυτά τα οποία απάντησε στον κύριο Συντιχάκη, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί σας είπα από την αρχή και το διευκρίνησα. Δύο χρόνια τα λέτε, δύο χρόνια τα λέμε, δύο χρόνια κάνουμε το ρεπορτάζ, δύο χρόνια επισημαίνουμε πράγματα, αλλά έρχεται ο κύριος Τριαντόπουλος και μας λέει άλλα πράγματα. Εσείς τι μπορείτε να απαντήσετε σε όλα αυτά και τα οποία ακούστηκαν, γιατί ακούσατε και τον κύριο Καντάτσιο, διαβάσατε, ακούσατε και τον κύριο Τριαντόπουλο, με βάση τα όσα έχουν υποθεί, κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κύριε Ταβερνάρακη? Καλή σας μέρα, κύριε Δουλειεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πραγματικά, διαβάζοντας ή ακούγοντας μάλλον τον κύριο Τριαντόπουλο, τις δηλώσεις του λόγου της επερώτησης που έκανε ο βουλευτής Ηρακλείου, κύριος Σεντιχάκης, πραγματικά αντιλαμβάνομαι πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο ο ίδιος, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κατάσταση στο Αρκαλοχώρι. Εάν, κυρία Δουλγεράκη, περπατήσετε στο Αρκαλοχώρι. Ναι, αλλά αν αντιλαμβάνεται. Μισό. Αλλά αν αντιλαμβάνεται αυτό το αδιέξοδο το οποίο έχει προκληθεί, δεν κάνουν τίποτα για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Να σας πω. Ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι υπάρχει έλλειψη, ό,τι ακριβώς έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα δύο χρόνια, ουσιαστικά παραδέχθηκε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα για τις κατεδαφίσεις. Δεν έχουν γίνει κατεδαφίσεις, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και προφανώς για τις διαδικασίες νομοθετεί η ίδια η πολιτεία. Ναι, αλλά καρφώνουν τη δημοτική αρχή. Περιμένω ότι μόλις αντιληφθεί και ο κ. Φραγκάκης τι ακριβώς έχει υποθεί ότι θα παρέμβει. Διότι καρφώνουν τη δημοτική αρχή, δοθήκαν χρήματα για τις κατεδαφίσεις, δεν έχουν γίνει κατεδαφίσεις και τώρα την εποπτεία αυτή και το έργο αυτό θα το αναλάβει η περιφέρεια. Μα για να γίνει μια κατεδάφιση θα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για τις κατεδαφίσεις. Και αυτό περιλαμβάνει και την αρχαιολογία. Περιλαμβάνει και την άδεια κατεδάφιση, την οποία θα πρέπει να βγει. Άρα λοιπόν περιλαμβάνει και την ίδια την ΤΑΕΦ για να προχωρήσει μια κατεδάφιση. Την ΤΑΕΦ, την υπηρεσία η οποία έχει συσταθεί εδώ. Άρα όλες αυτές οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι προφανές ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου αποκλειστικά, είναι ευθύνη του Δήμου να προχωρήσει τις διαδικασίες. Αλλά δεν είναι ευθύνη αυτού που νομοθέτησε σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Αντί λοιπόν να απλοποιήσει τις διαδικασίες για να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις, για να φύγουν τα σπίτια τα οποία κρέμονται από τα κεφάλια των πολιτών. Θα μπορούσε λοιπόν απλά να μπορούσε η ίδια η ΔΑΕΦ, από τη στιγμή που έχουν γίνει αυτοψίες, καταρχήν μου έκανε εντύπωση που δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τεχνικό μελητήριο και τη συμβολή του στην όλη διαδικασία. Γιατί οι αυτοψίες, οι 11.000 αυτοψίες οι οποίες έγιναν στον πρωτοβάθμιο έλεγχο, έγιναν από μέλη με 150 εθελοντές, τους οποίους παρήχαμε εμείς και πήγαν στην όλη αυτή τη διαδικασία επί 2-3 μήνες όπου έγιναν αυτές οι αυτοψίες. Αλλά τέλος πάντων καταθέσαμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Το δεύτερο το οποίο παραδέχτηκε ο κ. Τριαντόπουλος είναι ότι οι φάκελοι δεν έχουν προχωρήσει. Το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Έχουν κατατεθεί 2.400, όπως είπε τώρα, φάκελοι. Εγώ γνώριζα 2.200. Είχαν εκδοθεί 29, σήμερα μας είπε ότι έχουν εκδοθεί 38 άδειες 3 μήνες μετά. Δηλαδή εκδόθηκαν 9 άδειες στους
τελευταίους 3 μήνες. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και ο ίδιος το παραδέχτηκε, ότι είπε μάλιστα ότι επεξεργαζόμαστε την τροποποίηση, την νομοθετική ρύθμιση, την οποία στην προηγούμενη περίοδο, την οποία είχα και εγώ την τιμή να βρίσκομαι και είχα κληθεί για όλες αυτές τις διαδικασίες, για την απλοποίηση των διαδικασιών που καταθέσαμε τις προτάσεις, τις έχουν ξαναζητήσει πολλές φορές ξανά, κυρία Δουλγεράκη, και για τα πράσινα κτίρια και για τα κίτρινα κτίρια, με μια έγκρωση μικρής κλίμακας, όπου θα υπερβαίναμε και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχει κτηματολόγιο στην περιοχή. Θα μπορούσε απλά με το κτηματογραφικό απόσπασμα να πιστοποιείται η ιδιοκτησία, να πιστοποιείται αυτός ο οποίος θα πρέπει να λάβει την αρρωγή, και αν μη τι άλλο όλοι κρινόμαστε από το αποτελέσματος. Δεν μπορεί δηλαδή να παραδεχόμαστε ότι τα 46 εκατομμύρια από τα 66 τα οποία έχουν δοθεί δεν βρίσκονται ακόμα στους λογαριασμούς, γιατί αυτό παραδέχεται ο κ. Στριαντόπουλος. Δεν έχουν πέσει ούτε μία δραχμή σε αυτά τα σπίτια. Αν περπατήσετε μέσα στο εργαλοχώρι, θα δείτε ένα κτίριο το οποίο είναι πράσινο, το οποίο έχει σπάσει τζαμαρία, η επιχείρηση είναι κλειστή, ή ένα σπίτι το οποίο έχει κάποιες μικρές ρογμές. Θα μπορούσε με ένα μικρό ποσό της τάξης των 7-8 χιλιάδων ευρώ, όπως είπαμε εμείς, και με μια άδεια μικρής κλίμακας, με το απόσπασμα του κτηματολογίου, με μια τεχνική έκθεση, με ένα προϋπολογισμό, με ευθύνη του μηχανικού, να μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση. Όμως αυτό δεν προχωράει, γιατί δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και αυτό το παραδέχτηκε ο κ. Στριαντόπουλος. Ακόμη και για τα σχολεία. Ακόμη και για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται ακόμη στα κοντέινερ. Το ότι δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες, προφανώς είναι ευθύνη του Δήμου σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανέλυεση ή όχι, ή την επισκευή ενός κτηρίου. Θα πρέπει να καταθεί αντίστοιχα φάκελος. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβάλλει το κράτος όλη αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουν να προχωρήσουν η αποκατάσταση στο σχολείο. Δεν μπορεί τα παιδιά 2 χρόνια μετά να βρίσκονται ακόμη στα κοντέινερ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα λύσει. Όχι να δίνει την ευθύνη στους πολίτες ότι δεν έχουν λυθεί χρόνια ζητήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος και έχουμε εκδώσει 38 άδειες. Αυτό είναι αποδοχή μιας, δεν θα έλεγα αποτυχίας, αμή ολοκλήρωση της διαδικασίας την οποία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Και το είχαμε πει και παλιότερα, ότι 2 χρόνια μετά δεν πρέπει να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη στα κοντέινερ. Είναι πραγματικά λύπηρο για όλους μας. Ευτυχώς νωρίς το καταλάβανε, κύριε Ταβερναράκη, στη Λάρισα, γιατί για την αρρωγή που δεν δίνεται, οι πλημμυροπαθείς, για τις αυτοψίες που αργούν, για τις οικοσκευές κτλ. Σήμερα βγαίνουν στους δρόμους. Σας το δίνω σαν πληροφορία, επειδή άκουγα πριν τον κύριο Γκαντάτσιο και τον ακούγαμε να μας λέει ότι στην ίδια κατάσταση είναι όλοι οι πληγέντες από φυσικές καταστροφές σε όλη την Ελλάδα. Και φαίνεται ότι διαχρονικά έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Και επειδή φαίνεται νωρίς το αντιληφθήκανε, σήμερα βγαίνω στους δρόμους στη Λάρισα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο κ. Στριαντόπουλος θα πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Σας είπα τι ακριβώς αποδέχτηκε, τι ακριβώς παραδέχτηκε πίσω από τις λέξεις αυτές. Εγώ τον κύριο Στριαντόπουλο, έτσι όπως τον έβλεπα και να απαντάει, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν τον έκοψα να νιώθει ότι, ξέρετε, πρέπει να απολογηθεί και να σκύψει στο πρόβλημα πάνω. Εγώ τον έκοψα με τη στάση του. Μα πώς θα καταγράφει τα προβλήματα, επειδή τα κάναμε εμείς όλα καλά, εσείς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα γιατί εσείς φταίτε, είναι καταγραφή και αποδοχή του προβλήματος, αφού αυτοί φταίνε στο αρκαλοχώρι για ό,τι κάνανε και οι ίδιοι οι κάτοικοι και η δημοτική αρχή. Τώρα τι λέμε μεταξύ μας. Εν τέλει δεν εμπιστεύεται ούτε καν τους πολίτες. Αν θα δείτε προς το τέλος της τελευταία αποστροφή του, είπε ότι κάποιοι πολίτες προσπάθησαν να ξεγελάσουν το κράτος για να πάρουν αρρωγή. Την οποία αρρωγή όμως έτσι κι αλλιώς. Το είπαμε αυτό και το είπαμε από την αρχή. Και ήταν και εκείνο το χαλασμένο τηλέφωνο που πεζότανε από την αρχή. Ποιος βοήθησε, ποιος ειδοποίησε, ποιος πήρε χρήματα που δεν δικαιούνταν κλπ. Και πώς έκλεισε το σύστημα μετά. Γιατί θέλανε να κάνουν ελέγχους. Θυμάστε εκείνο το χαλασμένο τηλέφωνο που πεζότανε στην αρχή, τους πρώτους μήνες του σεισμού. Τώρα εκεί θέλουμε να ξαναγυρίσουμε. Αλλά συμφωνώ με αυτό που είπατε. Πρέπει να πάμε λίγο μπροστά.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε πριν από λίγο. Επιτέλους λήξτε το εκεί πάνω στην κυβέρνηση. Δείτε τι είναι αυτό το οποίο δεν έχει γίνει. Από τη στιγμή που βλέπετε τι δεν έχει γίνει, απλοποιήστε αυτές τις έρμες τις διαδικασίες. Βοηθήστε τους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας σας ενεργοποιήσουν, γιατί προς το παρόν αόρατοι είσαστε σαν τεχνικό επιμελητήριο για όλα αυτά και το καταλαβαίνετε. Το είπατε και από μόνο σας πριν. Θέλω να μας παρουσιάσουν, δεν το ξέρω. Το πράγμα πάντως, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητήριου, έχει πάρει αυτές τις προτάσεις προσωπικά ο ίδιος, τους οποίους τους έστειλα εγώ πριν από μερικές εβδομάδες. Τις πήγε ο ίδιος τον κύριο Τριαντόπουλο και εν ώψη και της καταστροφής η οποία έγινε στη Θεσσαλία, επειδή είπατε ότι υπάρχουν και κινητοποιήσεις εκεί, αν δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ακόμη και στη Θεσσαλία θα υπάρχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Και φυσικά στη Σάμο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχω επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές από εκεί και με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε εκεί έχουν προχωρήσει οι κατεδαφίσεις στο βαθμό τον οποίο είπε ο κ. Τριαντόπουλος. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα και οι αποκαταστάσεις δεν έχουν προχωρήσει στον ίδιο βαθμό. Είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα και μέσα εκεί. Είναι αυτό που είχε, πει ο Κώστας Ογκαντάτσιος. Τώρα δεν είναι στη γραμμή και επικαλούμε το όνομά του, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι το ίδιο που είχε πει στην αρχή, ότι όχι στην αρχή της σημερινής κουβέντας, λίγο μέσα στα. Σε όλη αυτή την καταστροφή στη Θεσσαλία, ότι φοβάμαι όταν το κουβεντιάζαμε, φοβάμαι ότι το Αρκαλοχώρι θα είναι ο προσωμιωτής της Θεσσαλίας. Και εγώ δυστυχώς το ίδιο το φοβάμαι, αλλά εγώ το βλέπω με τη θετική, προσπαθώ να το δω με τη θετική κατεύθυνση, ώστε να προχωρήσουν αυτά τα οποία παραδέχτηκε, το ξαναλέω ότι παραδέχτηκε ο κ. Τριαντόπουλος, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις κατεδαφίσεις και για τα σχολεία και για τους ενοικιαστές και τα κοντέινερ τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει στην κατάσταση, αλλά και για τη στεγαστική συνδρομή και ότι οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν φάκελο και φυσικά πρέπει να καταθέσουν φάκελο, αλλά θα πρέπει να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, γιατί θα πηγαίνουμε, αν είναι κάθε δύο μήνες να βλέπουμε 10 φακέλους, αν συζητάμε για 8.000 φακέλους, θα περάσουν όχι 10 χρόνια, πολύ περισσότερα από 10 χρόνια για να αποκατασταθούν όλα τα φύλλα. Εγώ λέω πάρα πολύ απλά και κρίμα που δεν άλλαξαν θέση, στάση, τακτική, με λόγο κλπ. Διότι όταν ακούσε ένα υφυπουργό που από τη μία με επιθετική πολιτική, καλά, η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα, έτσι, προσπαθεί όλα αυτά να τα καλύψει δια της επιθετικής οδού, δείχνοντας τους ίδιους τους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι. Εγώ λυπάμαι που δεν αλλάζει θέση και τακτική και λέει κιόλας και ότι μην νομίζετε ότι εσείς τα ξέρετε όλα και πάτε στο Αρκαλοχώρι και εμείς δεν πάμε. Έχουμε πάει 185 φορές και μπορούμε να πάμε και μαζί. Αν είναι να πας στο Αρκαλοχώρι ή στη Θεσσαλία ή σε ποια άλλη περιοχή, αλλά εμείς μιλάμε για το Αρκαλοχώρι, να λύσεις προβλήματα, να πας και να κάτσεις εκεί, θα κάθεσαι και μάλιστα θα σε φιλοξενήσουν κιόλας, γιατί μιλάμε και για φιλότιμους ανθρώπους και θα τον φιλοξενήσουν, είμαι σίγουρη, έτσι πάνω απ' όλα και από οικίσκους για να τον φιλοξενήσουν. Αλλά ρε παιδιά, τώρα ας πούμε μην το προκαλείς, διότι αυτή η προκλητικότητα των λόγων είναι αυτή που δημιουργεί θέματα. Λοιπόν, εσείς οι αόρατοι του τεχνικού επιμελητηρίου, σας ευχαριστώ, σας καλημερίζω, κυρία Ταβερναράκη. Καλή σας μέρα, κύριε Δουγεράκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι γίνεται με το Αρκαλοχώρι και αυτά τα οποία για άλλη μία φορά υπόθηκαν από το βήμα της Βουλής και από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον κύριο Τριαντόπουλο.